Γιατί εμείς εργαζόμαστε κάθε μέρα. Είσαστε στον αέρα. Γιώργο, είστε στον αέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε, με ακούτε. Μια χαρά σας ακούμε, Γιώργο. Βρισκόμαστε στο περίβολο ενός παλιού εργοστασίου δίπλα ακριβώς από ένα πλατήριο υγρών καυσίμων. Είναι σαν να είναι νεκροταφείο αυτοκινήτων. Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει αριστερά την κάμερα ο Γιάννης Βουδούρης. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μιλάμε για δεκάδες αυτοκίνητα. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτη εικόνα. Τι έχουν αυτό, ανοίξει σαν καρδούτσουφλα. Έχουν. Κοιτάξτε, είναι. Σαν να έχει πέσει βόμβα. Πολυγυρισμένα αυτοκίνητα. Σαν να έχει πέσει βόμβα. Σαν να είσαι σε νεκροταφείο αυτοκινήτων. Μάτρα, είναι αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό, σαν νεκροταφείο αυτοκινήτων. Αυτή την εικόνα παρουσιάζει, ακριβώς Κώστα. Αυτό που βλέπεις τώρα, Γιώργο, και μας μεταφέρεις, βλέπεις και κόσμο που αναζητά τα αυτοκίνητά του, γιατί άκουγα ότι έχει βγει από την τροχέα, δεν ξέρω ποια ομάδα, και παίρνουν πινακίδες, βγάζουν τις πινακίδες από τα συντρίμια εδώ των αυτοκινήτων για να αναζητήσουν τους ιδιοκτήτες. Γιατί μπορεί αυτό το αυτοκίνητο να έχει ξεκινήσει 5 τετράγωνα πιο πάνω και να έχει καταλήξει εκεί. Δηλαδή οι άνθρωποι θα έχουν βγει στους δρόμους και θα ψάχνουν πού βρίσκονται τα αυτοκίνητά τους. Από ό,τι παρατηρούμε, να, εδώ πέρα, σε αυτό το αυτοκίνητο εδώ, που μπορεί να γυρίσει κάμερα για να το δείξει, ναι, λείπει η πινακίδα κυκλοφορίας. Σε αυτό εκεί δεν λείπει. Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό που μου λέτε. Ναι, αν έχεις παρατηρήσει και αν έχεις δει κόσμο να αναζητά, να έχει βγει έξω και να ψάχνει που είναι τα οχήματα. Αυτό ρωτάω. Υπάρχει κόσμος που είναι σε απόγνωση, βέβαια, απεγνωσμένος. Τριγυρίζει, περιφέρεται γύρω από το σημείο, γύρω από το τόπο της καταστροφής. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι και σαστισμένος ο